Καλησπέρα σας. Οι ευρωεκλογές έχουν μείνει πίσω μας, αλλά το ζήτημα της σύγκλησης τουλάχιστον της ελληνικής οικονομίας με την ευρωπαϊκή μέση στάθμη είναι ένα ανοιχτό ακόμα ζήτημα. Η σύγκληση μάλλον γενικότερη και άλλων κοινωνικών μεγεθών είναι και αυτή στη διαρκή επικαιρότητα. Αυτό που δεν ακούμε τόσο συχνά, θα έλεγα σχεδόν καθόλου, είναι το ζήτημα της πολιτισμικής σύγκλησης ή απόκλησης. Υπάρχει δηλαδή μια απορία σε αυτό που θεωρείται αυτονόητο, δεδομένο, και αυτός είναι ο καλύτερος λόγος για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα με τον καθηγητή φιλοσοφίας, τον κύριο Χρήστο Γιαναρά. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Είναι γνωστό ότι από καιρό και μέσα από τα κείμενά σας, τα βιβλία σας, αλλά και μέσα από ένα προφορικό λόγο που αρθρώνεται σε κάθε δυνατή ευκαιρία, που δεν ξέρω αν είναι πολλές, επισημαίνετε ακριβώς αυτό που πριν λίγο χαρακτήρισα αυτονόητο. Υπάρχει δηλαδή μια θεμελιώδης, νομίζω, διάκριση που πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε ίσως μπορείτε να μας περιγράψετε. Πολύ καλύτερα δεν ξέρω, αλλά έχω και εγώ την αίσθηση που είπατε ότι βρισκόμαστε, η Ελλάδα βρίσκεται αυτά τα χρόνια σε ένα πολύ κέριο πείραμα. Αυτή η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι ένα ιστορικό γεγονός, ιστορικό όχι ρητορικά, πραγματικά ιστορικό. Δηλαδή είναι ενδεχόμενο να αλλάξει την ιστορία και της χώρας μας και της Ευρώπης ολόκληρης. Και το αντιμετωπίζουμε, όπως είπατε, έχει κανείς την εντύπωση ότι το αντιμετωπίζουμε μόνο σε ένα επίπεδο χρησιμοθυρίας. Δηλαδή, τι μπορούμε να κερδίσουμε σε οικονομικά ωφέλη από την ένταξή μας στην Ενωμένη Ευρώπη, τι μπορούμε να πετύχουμε για την ανάπτυξη της χώρας κλπ. Αγνοούμε ή αποθούμε ένα κέριο ερώτημα ότι οι λαοί δεν προσεγγίζουν μόνο σε επίπεδο οικονομίας. Ακόμη και όταν θέλουν να προσεγγίσουν μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αυτό είναι αδύνατο. Γιατί και η οικονομία εκφράζει ορισμένες προτεραιότητες ζωής, ορισμένη νοηματοδότηση του βίου. Εκφράζει ανάγκες που αρθρώνονται σε θεσμούς, εκφράζει ιεράρχηση αναγκών, εκφράζει δηλαδή ένα πολιτισμό. Γιατί και ο πολιτισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι κάποια υπουργεία που οργανώνουν εκδηλώσεις. Ο πολιτισμός είναι ο καθημερινός τρόπος του βίου. Και αυτό σημαίνει, όπως μια είπα πριν, στάση ζωής. Ναι, η οποία είναι πρακτική. Ναι. Είναι η ιεράρχηση αναγκών. Για τον αρχαίο Έλληνα, ας πούμε, ήταν μεγαλύτερη ανάγκη να χτίσει τα χτίσματα της Ακρόπολης παρά να έχει πολυτελή ανάκτορα. Μάλιστα. Έκανε μια ιεράρχηση. Αυτή η ιεράρχηση πάντοτε διαφοροποιεί τους πολιτισμούς. Επομένως, μιλάμε για πρακτικά θέματα, για κέρυες πτυχές αυτής της προβληματικής της ένταξής μας στην Ευρώπη, οι οποίες, όπως είπατε, δυστυχώς δεν θίγονται. Και αναφέρατε τις ευρωεκλογές, εκεί πια ούτε λέξη. Τι είναι η Ευρώπη, που εμείς την διαστέλλουμε αρκετές φορές από τον εαυτό μας, ή άλλοτε την ταυτίζουμε με τον εαυτό μας, μια σύγχυση γύρω από το πράγμα, που πραγματικά πιστεύω ότι ίσως μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Ναι, λέμε λοιπόν, κρατάω την παρατήρηση για την επικίνδυνοτητα του φαινομένου. Λέμε λοιπόν συχνά η Ευρώπη σαν είμαστε εμείς έξω από αυτήν, ενώ είναι πιο σωστό να λέμε η υπόλοιπη Ευρώπη, αν πραγματικά έχουμε συνείδηση ότι ανήκουμε σε αυτήν. Σε ό,τι έχει να κάνει επίσης, προσπαθώ να συνδέσω κάποια πράγματα, με αυτό που είπατε πριν δηλαδή, δεν είναι μόνο οι οικονομικές σχέσεις. Ακόμα και η επιστήμη ξέρουμε πολύ καλά ότι υποσχόταν, εξακολουθεί μάλλον να υπόσχεται, ότι μέσα από την απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων οδηγούμαστε σε μια κοινωνική τάξη απελευθέρωση, πολύ γενικότερη. Ενώ εδώ, σήμερα μάλλον, βρισκόμαστε ίσως μπροστά σε φαινόμενα λιγότερο αισιόδοξα, για παράδειγμα η εξέλιξη, ας πούμε, της γενετικής, εμπεριέχει κινδύνους υπαρτούς, περιγράφονται άλλωστε από τους αρμόδιους, να οδηγηθούμε λοιπόν σε μια μορφή καθυπόταξης, με όχημα αυτής της υποδούλωσης μάλλον, τα σούπερ μοντέλα ανθρώπων,
με την αναπαραγωγή του, τον κλονισμό. Και να πω σε όλα αυτά οι δυναμικές ακριβώς που αναπτύσσονται δεν συμπεριλαμβάνουν, για να ενισχύσω την παρατήρησή σας, και πολιτισμικού χαρακτήρα απειλές. Σίγουρα, αλλά θα με επιτρέψετε να επιμείνω στα ακόμα πιο καθημερινά. Η αντίληψη που έχει για το χρήμα ένας Σουηδός ή ένας Γερμανός ή ένας Βέλγος δεν είναι ίδια με αυτήν που έχει ο Έλληνας ή και ο Ιταλός, αν θέλετε. Δεν θέλω να πούμε Βόρειο Ευρωπαίων και Μεσογειακών. Είναι και αυτό, αλλά προηγουμένως που είπατε να λέμε η υπόλοιπη Ευρώπη, πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχει κυριαρχήσει στη συνείδηση των νέων Ελλήνων η αίσθηση της διαφοράς, και παρά τις τόσες προσπάθειες να πείσουμε και να πιστούμε ότι είμαστε εξίσου Ευρωπαίοι όσο και οι υπόλοιποι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι διασώζεται η διαφορά, και όχι τυχαία, γιατί πράγματι υπάρχει μια διαφορά. Και εκεί νομίζω ότι είναι το πρόβλημα, ο εντοπισμός της διαφοράς, όχι για να δημιουργήσουμε αντιπαλότητες ή για να κλειστούμε εμείς χώρια από τους άλλους, κάθε άλλο. Απλώς για να υπάρξει σωστή σχέση, για να υπάρξει δημιουργική σχέση, πρέπει να υπάρχει ετερότητα. Εάν εγώ μιμούμε εσάς, απλώς σας μιμούμε, δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική σχέση. Εάν ξέρω την διαφορά μου και την ιδιαιτερότητα τη δική σας, τότε μπορούμε να συναντηθούμε σε μια γόνιμη και δημιουργική σχέση. Λοιπόν, αυτό το θέμα, σε τι διαφέρει η Ελλάδα από την κεντρική και δυτική Ευρώπη, αυτό νομίζω ότι είναι το κέριο που δεν θίγεται, δεν αναλύεται επαρκώς. Για παράδειγμα, πριν από καιρό θυμόμαστε όλοι πόσο βαθύτατα τουλάχιστον εμφανίστηκε ενοχλημένη η κοινωνία μας και ο πνευματικός κόσμος, γιατί ο κύριος Διεροζέλη είχε παραλείψει λοιπόν, είτε σκόπιμα είτε συλλαμβανόμενος αφηρημένος εκείνη τη στιγμή, να συμπεριλάβει στην χρονική στιγμή που εμείς εκλαμβάνουμε ως απαραίτητη για την διάρκεια μας και την ενσωμάτωσή μας λοιπόν στην ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος, αυτό λοιπόν το ελληνικό πνεύμα. Μια τέτοια λοιπόν διάσταση, αν αυτό ακριβώς υπενήσεστε, υπάρχει από πιο χρονικό σημείο και μετά. Κοιτάξτε, με αφορμή αυτό που λέτε, που είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό, πολύ κέριο, το βιβλίο του Διεροζέλη και η αντιδράση που προκάλεσε, επιμένουμε δεκαετίες τώρα, ίσως και δύο αιώνες τώρα, να ζούμε με, μερικά ιδεολογήματα ή με μερικές ψευδαπάτες. Λέμε και παραλαμβάνουν οι πάντες, από τους πολιτικούς μέχρι τους δημοσιογράφους, μέχρι τις απλές συζητήσεις, όλοι επαναλαμβάνουν ότι η Ευρώπη οφείλει την καταγωγή της, την πολιτιστική, στην Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα γέννησε την σημερινή δημοκρατία της Ευρώπης, γέννησε τα ιδανικά της Ευρώπης κλπ. Και στη συνέχεια βεβαίως η Ευρώπη επηρεάζει πάλι την Ελλάδα. Ναι, αλλά ως προς το πρώτο σκέλος, ο Διεροζέλη ήθελε να πει κάτι το οποίο αξίζει πολύ προσοχή. Είπε ότι αυτό που λέμε Ευρώπη σήμερα ξεκινάει με τον Καρλομάγνο, με τον Κάρολο το Μέγα. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ απτή αλήθεια. Ο Κάρολος ο Μέγας ήταν ο πρώτος πολιτικός στρατιωτικός ηγέτης που κατόρθωσε να συνενώσει αυτά τα φύλλα που είχαν κατακλείσει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Αυτό ίσως είναι που δεν το έχουμε συνεχώς μπροστά μας. Άλλο πράγμα η ενότητα της άλλοτε ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, και άλλο το γεγονός που μεσολάβησε, μοναδικό γεγονός, κοσμοϊστορικό πραγματικά, γύρω από τα τέλη του 4ου και κυρίως 5ο και 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν έγινε κάτι πρωτοφανές μέσα στην ιστορία, μια τεράστια μετακίνηση πληθυσμών. Βάρβαρα φύλλα και φυλές σε πρωτόγονη κατάσταση μετακινήθηκαν από τις περιοχές της πέρα από το Δούναβι και ακόμα πιο πέρα από την περιοχή των Ουραλίων, και εγκαταστάθηκαν, ή από το βορρά, και εγκαταστάθηκαν στην κεντρική, δυτική και έφτασαν μέχρι την νότια Ευρώπη. Μην ξεχνάμε, οι Βάνδαλοι έφτασαν μέχρι Ισπανία και Βόρεια Αφρική. Γότθοι, Ούνοι, Βουργούνδοι, Φράγκοι, όλα αυτά τα φύλλα τα οποία εγκαταστάθηκαν προσπάθησαν να προσλάβουν τον ντόπιο πολιτισμό, τον λατινικό που υπήρχε στις περιοχές,
εκχριστιανιζόμενα, γιατί αυτό ήταν το πρώτο βήμα πολιτισμού την εποχή εκείνη, εκπολιτισμού, αλλά με τον Καρλομάγνο, ο οποίος είναι ο πρώτος σταθμός, ο πρώτος που κατορθώνει να συνενώσει όλα αυτά τα φύλλα σε μια ενότητα, έχουμε και την πρώτη συνειδητοποίηση ότι για να αποτελέσουν πολιτικο-στρατιωτική ενότητα χρειάζονταν μια κοινή πολιτιστική βάση. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η έννοια του εθνικού κράτους, όπως την ξέρουμε από τον 19ο αιώνα και μετά, 18ο. Υπήρχε η έννοια του Imperium, της αυτοκρατορίας, η οποία ήταν μια, προϋπέθεται μια κοινή, μια Pax Romana που έλεγαν, η Pax Christiana που λέγανε μετά. Δηλαδή, μια κοινή βάση συνύπαρξης και συμβίωσης των λαών, θρησκευτική και πολιτιστική. Λοιπόν, για να αποκτήσει μια τέτοια βάση ο Καρλομάγνος, διαφορετική από της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της ανατολικής πια και εξελληνισμένης, έπρεπε να διαφοροποιηθεί. Επομένως, η νεότερη Ευρώπη θεμελιώνεται πάνω σε έναν προγραμματικό και αναγκαίον την εποχή εκείνη ανθεληνισμό. Από τον 9ο έως τον 13ο αιώνα έχουμε 10 γνωστά βιβλία με τον κοινό τίτλο «Contra errores Grecorum», κατά των πλανών των Ελλήνων. Υπάρχει μια συνειδητή και, επαναλαμβάνω, αναγκαία, δεν είναι να την κατηγορούμε αυτή τη ρήξη. Ήταν ανάγκη της ιστορίας εκείνη τη στιγμή να δημιουργηθεί ένα καινούριο πολιτικό και πολιτιακό σχήμα. Αλλά βασίζεται σε έναν ανθεληνισμό, σε μια απόρριψη. Εάν εν συνεχεία με την πτώση της ανατολικής εξελληνισμένης αυτοκρατορίας στους Τούρκους και κυρίως με τη μετάφραση του Αριστοτέλη, την πρώτη μετάφραση από τα αραβικά στα λατινικά, στον 12ο πια αιώνα, εάν οι νεότεροι Ευρωπαίοι διεκδικούν την συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο και δύσκολο, γιατί υπάρχει πια, όχι αμφισβήτηση, αλλά πεποίθηση ότι ο Αριστοτέλης, τον οποίο μεταφράζουν και γνωρίζουν στη Δύση από το 12ο και κυρίως από το 13ο αιώνα και μετά, ερμηνεύεται και προσλαμβάνεται με τρόπο τελείως αντίθετον προς την ελληνική κατανόηση και παράδοση την αριστοτελική. Και εν συνεχεία όλες οι άλλες προσλήψεις. Έχει κάτι συμβεί, κάποιες διαφορές. Θα μου επιτρέψετε ίσως κουραστικά να επαναλάβω ότι αυτά όλα κινδυνεύουν σήμερα, όταν λέγονται, να εκλειφθούν ως μια αντιπαλότητα. Ως αντιευρωπαϊσμός. Αντιευρωπαϊσμός. Να... ενώ δεν είναι. Επαναλαμβάνω ότι για να γνωρίσεις, καταρχήν τον εαυτό σου πρέπει να γνωρίσεις την Ευρώπη. Σήμερα είναι ο κυρίαρχος πολιτισμός, πολιτισμός με διαστάσεις παγκοσμιότητας. Δεν μπορείς να τον αγνοήσεις, θα γίνεις γκέτο. Εξάλλου η Ελλάδα ήταν αυτό που λέμε ελληνισμός. Ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι που προσλάμβανε και αφομοίωνε ιδέες, πολιτισμούς, φιλοσοφίες, ρεύματα, τα πάντα. Αλλά για να προσλάβεις και να αφομοιώσεις, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι και τι παίρνεις. Σήμερα δεν ξέρω αν είναι όμως ακόμα. Συμφωνώ με την παρατήρηση ότι ο ελληνισμός ήταν τουλάχιστον στην πιο δημιουργική του έκφραση καταρχήν κόσμο-πολιτισμός. Βέβαια. Διασπορά δηλαδή και ακριβώς δυνατότητα ενσωμάτωσης των πιο διαφορετικών ρεθισμάτων από όπου και αν αυτά προερχόταν. Ενώ σήμερα υπάρχει όντως ένα κίνδυνο να γλιστρήσει κανείς προς μια εσωστρέφεια, αυτοί άλλωστε μας καταλογίζουν και οι ευρωπαϊστές και οι Ευρωπαίοι. Ναι, και πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχει ένα είδος ψευδοπόλωσης και στην ελληνική διανόηση. Μιλάμε για ελληνοκεντρικούς και φιλοευρωπαϊστές από την άλλη. Πώς είναι τεχνητή όλη αυτή η ιστορία. Φοβούμε ότι είναι ιδεολογήματα αυτές οι διαφορές. Και ο μεγάλος κίνδυνος στην εποχή μας είναι να κάνεις την πραγματικότητα, να την κάνεις ιδεολόγημα. Νομίζω ότι σε μια ρεαλιστική βάση πρέπει να δει κανείς τις διαφορές, οι οποίες είναι αναμφισβήτητες κατά την γνώμη μου και νομίζω ότι κάθε μελετητής μπορεί να το διαπιστώσει αυτό. Αλλά η διαφορά δεν συνιστά ποτέ δεν συνιστά υποχρεωτικά αντιπαλότητα, ούτε συνιστά αποκλεισμό. Αρκεί να είναι σεβαστή. Αρκεί να είναι σεβαστή και να είναι δημιουργική. Επαναλαμβάνω, ένας διάλογος και μια κοινωνία αναγκών και σχέσεων και ζωής τελικά δεν μπορεί να βασιστεί παρά μόνο στην διαφορά, στην ετερότητα.
Άλλωστε αυτό νομίζω ότι καιρός είναι η ουσία της συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, ο σεβασμός δηλαδή καταρχήν τη διαφοράς, αλλά και η σύνθεση αμέσως μετά. Και το πρόβλημά μας εδώ στη νεότερη Ελλάδα είναι ότι, βέβαια για λόγους πάλι συγκεκριμένους ιστορικούς, λόγω της τουρκοκρατίας, της απεδευσιάς που υπήρχε στους αιώνες της τουρκοκρατίας, παρά τον υψηλό λαϊκό πολιτισμό, οι λόγοι οι διανοούμενοι εκστασιάστηκαν με την Εσπερία. Εκεί είναι ο πολιτισμός, εκεί είναι τα φώτα, εμείς είμαστε δεύτεροι, καθυστερημένοι, πρέπει να μοιάσουμε στους Ευρωπαίους, να γίνουμε πάση θυσία κράτος ευρωπαϊκών. Λοιπόν, αυτή η νοοτροπία περνάει και θεσμικά, όλοι οι θεσμοί του νεοελληνικού κράτους δεν προέκυψαν από τις ανάγκες αυτού του λαού και από την ιδιαιτερότητα αυτού του λαού. Μεταφέρθηκαν. Είναι όλοι εισαγόμενοι. Και η διανόηση λειτουργήσε και λειτουργεί εν πολύ με τα πρακτικά. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη προσπαθούμε να το μεταφέρουμε εδώ. Εκτός από κάποιες... Και όχι ακριβώς όμως. Δεν μεταφέρθηκε ακριβώς τουλάχιστον μεταφορά... το πρότυπο της βιομηχανικής ανάπτυξης. Πάντοτε το δεύτερο χέρι είναι αλλοιωμένο. Ναι. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως όσες κορυφαίες προσωπικότητες του πνευματικού τουλάχιστον βίου αυτής της χώρας κατόρθωσαν να δώσουν ένα στίγμα δημιουργικής ελληνικότητας, όλοι αυτοί είχαν κάνει και σπουδές μακρές ή εμπειρίες μακρές στην Ευρώπη. Να πω την έκφραση, είχαν καταπιεί την Ευρώπη για να μπορέσουν να φτάσουν στην ελληνική τους ταυτότητα. Κόντογλου, Τσαρούχης, Πικιώνης, Σεφέρης, όποιον και να πάρετε. Επομένως, τονίζω για τρίτη φορά και υπογραμμίζω ότι δεν μιλάμε για αντιπαλότητα. Μιλάμε για αυτοσυνειδησία δημιουργικών διαφορών. Να μιλήσουμε και για κάτι άλλο, για να ξαναπάρουμε μάλλον το μύτο από την αρχή, να γυρίσουμε στον Αριστοτέλη και την διαφορετική ερμηνεία του, τόσο από τη μεριά της ελληνιστικής λοιπόν παράδοσης, όσο και από εκείνη της καθαρό εμαθαραγαδητικής, γιατί νομίζω ότι ίσως και εκεί μπορεί κανείς να βρει μια τέτοια απαρχή διαστάσεων ή αποκλείσεων πάντως, για να επιστρέψω στην αρχική σχέση σύγκληση-απόκληση. Για παράδειγμα, στο Βυζάντιο, ο Αριστοτέλης πώς αντιμετωπίζεται. Γιατί νομίζω ότι το είπατε πριν, η ανατολική λοιπόν ρωμαϊκή εκδοχή ήταν το Βυζάντιο, με αυτό. Αυτό που εκεί, λέμε... Εκεί δηλαδή τουλάχιστον διφράεται αυτό που χαρακτηρίζουμε ανθελληνισμός, ήταν αντιβυζαντινισμός λοιπόν. Ναι. Η λέξη Βυζάντιο, ξέρετε, μπήκε πολύ αργά μέσα στην ορολογία, μπήκε από τον 17ο αιώνα και μετά. Και μπήκε με συγκεκριμένη σκοπιμότητα για να αφαιρεθεί από τους Έλληνες η λέξη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σε αυτή την περίοδο, ας την πούμε και εμείς Βυζαντινοί, είναι φανερό ότι έχουμε μια οργανική προέκταση τουλάχιστον της ελληνικής φιλοσοφίας. Θα ήθελε μια ειδική ανάπτυξη να δούμε πώς η τέχνη μετασκευάζεται, αλλά συνεχίζει μια ενιαία παράδοση. Αλλά ειδικά στον χώρο της φιλοσοφίας θα τολμούσα να πω ότι τα μεγάλα φιλοσοφικά προβλήματα που έθεσε και επεξεργάστηκε και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, προσωπικά πιστεύω περισσότερο ο Αριστοτέλης ενδιέφερε το Βυζάντιο παρά την υπάρχουσα πολλές φορές ιδεολογική πάλι άποψη. Λοιπόν, αυτά συνεχίζονται οργανικά, ας πούμε, το πρόβλημα του χρόνου και της κίνησης, το παίρνει ο Οριγένης, το παραλαμβάνει μετά ο Μάξιμος Ομολογητής, φτάνει στο Γρηγόριο Παλαμά. Έχουμε ένα ζωντανό και δημιουργικό φιλοσοφικό λόγο που συνεχίζει την αρχαιοελληνική προβληματική, με άλλες απαντήσεις βέβαια, αλλά πάντως στον ίδιο καμβά, της προβληματικής, της οντολογικής, όπως λέμε. Στη Δύση υπάρχει μια κέρια διαφορά, ένα κλειδί διαφοράς που αλλάζει τα πάντα. Είναι η διαφορετική κατανόηση της έννοιας του λόγου. Ενώ για τους Έλληνες ο λόγος ήταν πάντοτε γεγονός σχέσης. Ακόμα γι' αυτό και ο λόγος σημαίνει και τη μορφή. Σημαίνει η μορφή έρχεται προς εμένα και μου λέει τι είναι το πράγμα. Λόγος είναι η συλλογική διάταξη και κοσμιότητα των πραγμάτων. Λόγος τελικά είναι η σχέση. Στην Δύση πήρε ο λόγος, η ράτσιο,
μια πολύ συγκεκριμένη έννοια, τελείως διαφορετική. Είναι, ορθός λόγος, λοιπόν. Ναι, είναι η ικανότητα, η ατομική ικανότητα της διάνοιας του ανθρώπου να κατανοεί την απευθεία στην αλήθεια των πραγμάτων. Είναι η facultas rationis, ατομική ικανότητα. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης, ο καημένος, ο πατέρας της λογικής, έλεγε και επαναλάμβανε συχνά ότι τον ενδιαφέρει το ορθώς διανοήστε δια το ορθώς κοινωνήν. Εάν μπορώ να αρθρώνω σωστά τους συλλογισμούς μου, κοινωνώ αμεσότερα την εμπειρία μου μαζί σας. Επομένως, ο στόχος όλης αυτής της συστηματικής λογικής, της άφθαστης πραγματικά, όπως την διατύπωσε ο Αριστοτέλης, έχει συγκεκριμένη κοινωνική δυναμική και κοινωνική επαλήθευση. Τότε μόνο αληθεύει κάτι όταν πάντες ομογνωμούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί, λέει ο Αριστοτέλης. Πρέπει να συμβεί, να συμπέσει αυτή η κοινωνική συμφωνία για να επαληθευθεί κάτι. Στην περίπτωση της ράτσιο έχουμε ένα ατομικό γεγονός. Και επομένως η επαλήθευση αναζητιέται πια σε αντικειμενικούς χώρους ή σε μια αυθεντία ή σε κάποια κωδικοποίηση της ορθολογικότητας. Αυτή είναι μια κέρια, μια χαώδης διαφορά πολιτισμών, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα. Ανεπίγνωστα ίσως, αλλά ανεπίγνωστα εννοώ στις μεγάλες μάζες, αλλά κέρια διαφορά. Άλλο πράγμα να αναζητάς επαλήθευση της γνώσης σε αντικειμενικούς νάρθηκες και άλλο να τη ζητάς στην κοινωνική δυναμική. Κάτι άλλο όμως που σαφώς κινητοποιείται σε αυτή τη διάκριση έχει να κάνει νομίζω με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, μια και αναφερθήκαμε σε αυτές προηγουμένως. Δηλαδή πάρα πολλοί, δεν ξέρω αν σωστά ή όχι, αναγνωρίζουν σε αυτή τη διαφορά, σε αυτή την εξατομίκευση ακριβώς, αλλά και σε μια θρησκευτική τάξη διαφορά, για να πάμε και σε ένα... Πάνε μαζί αυτά. Πάνε μαζί αυτά ακριβώς, και όλα ίσως και άλλα που δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε πάντως να αναφέρουμε, συνθέτουν εν τέλει μια πολιτισμική διαφορά. Όλα αυτά όμως ευνόησαν ιστορικά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στην Εσπερία, για να υιοθετήσω τον όρο. Θέλω να πω δηλαδή πιο απλά, αυτή η διαφορά μήπως είναι τελικά και υπεύθυνη για την μορφή καθυστέρησης όπως ήδη την προσδιορίζουμε για τον εαυτό μας. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θίγεται. Καταρχήν είναι φανερό ότι μέσα στην αντίληψη αυτή της ράτσιου του λόγου ως ατομικής ικανότητας εδραιώνεται ένας ατομοκεντρισμός. Ο προτεσταντισμός δηλαδή σίγουρα είναι η προϋπόθεση, θα λέγαμε, της ανάπτυξης του καπιταλισμού. Νομίζω ότι ο Μαξ Βέμπερ το έχει δείξει αυτό αποκαλυπτικά. Ο ατομοκεντρισμός και αντιπροσωπεύει μια άλλη ιεράρχηση αναγκών. Προτεύει πια το ατομικό δικαίωμα, η ατομική κατοχήρωση, η ατομική εξασφάλιση. Και η ατομική ευθύνη όμως. Και η ατομική ευθύνη και η ατομική υποχρέωση. Αλλά πάντα στο επίπεδο του ατομικού, το δε συλλογικό είναι το άθροισμα των εξομοιωμένων ατομικοτήτων. Το κοινωνικό συμβόλαιο, τι είναι, η ψήφος, τι είναι. Μια εξομοίωση αδιανόητη για την ελληνική παράδοση. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη, αυτή η κοσμοαντίληψη είχε ραγδαία πρακτικά ωφέλιμα αποτελέσματα. Η ανάπτυξη του καπιταλισμού είναι πραγματικά γέννημα αυτής της φιλοσοφίας. Δεν είναι μόνο ο Μαξ Βέμπερ, είναι αρκετοί μελετητές που το έχουν δείξει. Βέβαια, πολύ σύντομα άρχισαν να φαίνονται οι αδυναμίες του συστήματος. Εμφανίστηκε η αντιπρόταση του σοσιαλισμού, η οποία θέλησε να υπερβεί τις αδυναμίες του καπιταλιστικού συστήματος, να τονίσει την ανάγκη ενός μιας κοινωνιοκεντρικής αντίληψης της οικονομίας και της ζωής, χωρίς να αλλάξει την οντολογική βάση. Ακριβώς. Να πάμε και γι' αυτό θα έλεγα, ναι, επιτρέψτε μου μία φράση μόνο, ότι στο επίπεδο αυτό μια ελληνική πρόταση σήμερα πραγματικά όχι απλώς είναι αναγκαία, είναι επιτακτική, υπάρχει. Αλλά ίσως δεν την έχουμε αναζητήσει, δεν έχουμε σκεφτεί πάνω σε αυτό. Και η οποία πρόταση κατάγεται από την κλασική, ας το πούμε έτσι... Θα τολμούσα να πω, όσο και αν, του ελληνικού πνεύματος, όσο και αν είναι ένα ρίσκο να φανώ ρομαντικός, προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει μια διαχρονική συνέχεια και εξέλιξη η οποία είναι εκπληκτική. Από την αντίληψη του Αριστοτέλη για το νόμισμα μέχρι την πρακτική των συμβολέων και των πρικοσυμφώνων και λοιπά της τουρκοκρατίας,
μέχρι την πρακτική του σημερινού λαϊκού ανθρώπου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι υπάρχει μια οργανική συνέχεια από την οποία ένας μελετητής μπορεί να αντλήσει κοινή στάση. Μια κοινή νοηματοδότηση μάλλον. Μια και αναφερθήκατε τουλάχιστον δύο φορές στην περίοδο της Οικοκρατίας, σε αυτήν δηλαδή που η Ορθοδοξία στην κυριολεξία συγκράτησε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικότητας. Δεν ξέρω αν σε αυτή την πρόταση που λέτε ότι υπάρχει, αρκεί να την αναζητήσει κανείς, αν πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αυτή τη διάσταση. Κοιτάξτε, δεν είναι υπάρχει... Είναι ελληνοορθόδοξη δηλαδή αυτή η πρόταση. Δεν υπάρχει πολιτισμός ο οποίος να μην αντλεί από μια καταρχήν νοηματοδότηση της ύπαρξης. Τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος. Τι νόημα έχει το ότι εγώ σήμερα κουβεντιάζω μαζί σας ή αύριο θα πάω στη δουλειά μου ή θα κάνω οικογένεια ή δεν θα κάνω. Αυτό το νόημα αντλείται επί αιώνες από τις θρησκευτικές παραδόσεις. Αυτές απαντούσαν σε αυτά τα ερωτήματα. Η μόνη περίπτωση μη μεταφυσικών απαντήσεων είναι η νεωτερικότητα, όπως λέμε, ο πολιτισμός που προκύπτει από το διαφωτισμό. Και ο οποίος δημιουργεί σε μία ακριβώς τομή. Ακριβώς. Και δημιουργεί τα διέξοδα που δημιουργεί, γιατί όταν δεν έχεις μια οντολογία, όπως λέμε, δεν μπορείς να συναγάγεις κανονιστικές αρχές. Γιατί να μην κλέψει ο φοριακός ή ο μπακάλης ή ο μανάβης ή ο υπουργός. Γιατί. Λοιπόν, αυτήν την νοηματοδότηση επομένως την πρόσφερε η Ορθοδοξία. Ξέρετε, έχω φτάσει να φοβάμαι και τη λέξη, γιατί και αυτή εκλαμβάνεται ως ιδεολόγημα. Νομίζω ότι ίσως το πιο χαρακτηριστικό που μπορώ να πω έτσι σαν εικόνα αυτή τη στιγμή είναι ότι στην περίπτωση της Ορθόδοξης λαϊκής εκκλησιαστικής παράδοσης διασώθηκε μία συνέχεια σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Στην τέχνη, αρχιτεκτονική, εικονογραφία. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο εκπεσμένος λαός στους τέσσερις αιώνες της Οικοκρατίας παρήγαγε αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μουσική, ποίηση, που σήμερα πρέπει να έχεις ένα-δυο δοκτορά για να καταλάβεις τι συνέβαινε. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω κυρίως για ένα γεγονός το οποίο διαχρονικά διασώζει αυτή την ενότητα και είναι η λειτουργία, η Ορθόδοξη. Η Ελληνοορθόδοξη λειτουργία είναι μια οργανική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με την ίδια δραματουργία, την ίδια άρθρωση και δομή, οι δυο χωροί, οι κορυφαίοι, οι είσοδοι-έξοδοι, ταυτόχρονα η συγκεφαλαίωση μιας ποίησης ηλικιώδους πραγματικά. Μιας μουσικής παράδοσης συναρπαστικής, μιας εικονογραφίας επίσης. Σκεφτείτε εάν στις χιλιάδες των ενωριών των ελληνοφώνων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εάν των κοινοτήτων, εάν κάθε Κυριακή ανέβαινε μια αρχαία ελληνική τραγωδία. Θα λέγαμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό γεγονός. Λοιπόν, η ελληνοορθόδοξη λειτουργία είναι κάτι, τολμώ να πω, σημαντικότερο. Γιατί διασώζει μεγαλύτερο διαχρονικό εύρος. Αν το Βατικανό βέβαια παρατηρούσε, επειδή γράφεται, ακούγεται ότι είναι ένας βασικός εχθρός μας και όλη αυτή η κρίση στην τέο Ιουγκοσλαβία ίσως δίνει τέτοιες αφορμές, αν λοιπόν το Βατικανό παρατηρούσε επεισόδια σχετικά με τις ενθρονήσεις ορισμένων Μητροπολιτών, νομίζω ότι θα είχε κάθε λόγο να ανοίγει σαμπάνιες. Αλλά ναι, βέβαια δεν μιλάμε για αυτήν την εκδοχή της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Σίγουρα. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια έκπτωση. Είναι φανερό. Και δεν μπορεί στην έκπτωση αυτή να εξαιρούνται κάποιες πτυχές του κοινωνικού σώματος. Όπως ακούς έναν πολιτικό λόγο, ο οποίος είναι ξύλινος τις περισσότερες φορές. Έτσι αντίστοιχα ή και βλέπετε και συμπτώματα σκανδάλων, εκπτώσεων στον πολιτικό βίο. Αντίστοιχα συμβαίνει και στα πανεπιστήμια. Αντίστοιχα συμβαίνει και στην Εκκλησία παντού. Αλλά να διορθώσω, δεν μ' αρέσει να βλέπουμε κανέναν ως εχθρό και αντίπαλο. Νομίζω ότι ναι, υπάρχει βέβαια μια διαφορά και υπάρχει σαφώς και μια πολιτική, γιατί το Βατικανό είναι και κράτος. Μια πολιτική η οποία παίζει αυτή τη στιγμή με πολύ ανοιχτά χαρτιά το πρόβλημα ποιος θα ελέγξει την κοινή πολιτιστική βάση της ΕΕ.
και το παιχνίδι φαίνεται ότι παίζεται και με αίμα στη Ιουγκοσλαβία. Αυτά είναι γεγονότα. Εδώ πριν από 2 χρόνια είχε συγκαλέσει η σύνοδο ο τωρινός Πάπας με τον απερίφραστο τίτλο «Pour reconquérir l'Orient», για να ξανακατακτήσουμε την Ανατολή. Για πολλωστή φορά. Ναι, αλλά είναι μεγάλος κίνδυνος να εκδεχόμαστε αυτά τα ενεργήματα ως υπονόμευση ή ως επιθετικότητα εναντίον μας. Νομίζω ότι πρέπει να μόνο κυρίως θετικά πρέπει να αντισταθούμε. Δηλαδή, όταν ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι εκπροσωπούμε, τι πρόταση ζωής κομίζουμε, τότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν καν εχθροί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Να κλείσουμε λοιπόν με αυτή την παρατηρήσει, μια και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαναρά που ήταν απόψε μαζί μας και εσάς που μας ακολουθήσατε σε αυτή τη διαδρομή, η οποία περνάει και το τέλος του αιώνα. Στο κατόφλι του επόμενου παραμονεύει η πρόταση λοιπόν της Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή την επόμενη συνάντησή μας, καλό σας βράδυ.